Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με κομμένη την ανάσα αναμένεται η απόφαση του καθοριστικού Eurogroup που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 6 ώρες στις Βρυξέλλες. Οι περισσότεροι υπουργοί οικονομικών χρησιμοποίησαν υψηλούς τόνους έναντι της Αθήνας, τονίζοντας το έλλειμμα αξιοπιστίας της ελληνικής κυβέρνησης. Σκληρότερος όλων ο Wolfgang Schäuble, ο οποίος προανήγγειλε εξαιρετικά δύσκολες διαβουλεύσεις, χαρακτηρίζοντας την ελληνική πρόταση ανεπαρκή. Ενδεικτικό των διαθέσεων του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών είναι και το έγγραφο που διέρευσε πριν από λίγο στη γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung, σύμφωνα με το οποίο το Βερολίνο ετοιμάζεται να ρίξει στο τραπέζι ακόμη και πενταετές Brexit αν δεν υπάρξουν βελτιώσεις στην ελληνική πρόταση. Όλα αυτά λίγες ώρες μετά τη δραματική ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή, από την οποία η κυβέρνηση πήρε με ενισχυρή εντολή για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, εξήλθε ωστόσο βαριά λαβωμένη, γεγονός που συνιστά προάγγελο σημαντικών πολιτικών εξελίξεων. Θα δούμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα, βήμα προς βήμα. Πάμε στις συνδέσεις μας, στις Βρυξέλλες. Ο Αντώνης Ατζολέτος και η Ελένη Βαρβιτσιώτη, στη Ιβόνη Ειρήνη Αναστασοπούλου, στο Μέγαρο Μαξίμου η Λίδα Μπόλε. Και ξεκινάμε, Ελένη, από σένα να μας δώσεις όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τις κρίσιμες διαβουλεύσεις που βρίσκονται εδώ και πολλές ώρες, 6 ώρες σε εξέλιξη. Ναι, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι 6 ώρες μέσα και συνεδριάζουν ακόμα, είναι ένα καλό σημάδι. Ξεκινάμε από αυτό. Το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι, ξεκίνησε βασικά εδώ η συζήτηση, ότι υπάρχει θέμα κατά πόσο αυτή η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Μιλάμε για ένα, δεν μιλάμε για μια επέκταση προγράμματος, μιλάμε για ένα τριετές πρόγραμμα με πολύ περισσότερα χρήματα. Οπότε πρέπει να πιστούν οι εταίροι μας ότι πραγματικά αυτή η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη και πιστεύει σε αυτό το πρόγραμμα και μπορεί να το φέρει πέρα. Γι' αυτό το θέμα μείνανε πολλή ώρα. Δηλαδή, υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο μπορούν να το κάνουν και πώς θα το αποδείξουν αυτό. Και γι' αυτό υπάρχει η σκέψη ότι πράξη κινείται άμεσα και να περνάνε άμεσα να νομοθετούν τα νομοσχέδια τα οποία πρέπει να περάσουν, τα οποία μπορεί να γίνει και Δευτέρα, Τρίτη, δηλαδή τις επόμενες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, το θετικό κομμάτι είναι ότι κανένας δεν έχει πει ότι it's game over, ότι τελείωσαν αυτά τα πράγματα. Βρίσκονται εκεί και το συζητάνε. Το δημοσίευμα που ανέφερε στις Frankfurter Allgemeine, που λέει για ένα σχέδιο πενταετούς εξόδου από το ευρώ, μας λένε πηγές ότι δεν το έχει φέρει ο κ. Σόιμπλε στο τραπέζι, δεν έχει συζητηθεί αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο θέμα του χρέους, ότι υπάρχουν, έχει γίνει κάποια συζήτηση για το χρέος, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι ίσως να εξετάσουμε μία επέκταση της λήξης των ομολόγων, όχι πραγματικό δηλαδή, όχι ένα κούρεμα κατευθείαν αυτή τη στιγμή, απλά να αυξηθεί. Μια διευθέτηση, αναδιάρθρωση. Να μην είναι μία διευθέτηση. Αλλά αυτό δεν το λένε μερικές χώρες, δεν είναι σίγουρα η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ελένη, μιλάμε για ένα πακέτο τελικώς που υπερβαίνει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, σωστά? Ναι, εκεί γύρω, είναι στα 81 νομίζω δισεκατομμύρια ευρώ αυτά που συζητάνε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι όλα καινούργια λεφτά. Μιλάμε, έχουν μείνει 16 δις από το πρόγραμμα του IMF. Έχουν μείνει 10 δις τα οποία έχουν λήξει, αλλά είναι πιο εύκολο να τα ζητήσουμε τα 10 δις του τούχου σου, τα οποία λήξανε και ακόμα υπάρχουν. Είναι τα 7 δις από το προηγούμενο πρόγραμμα, τα οποία και αυτά έχουν λήξει, αλλά τέλος πάντων είναι κάποια τα οποία ήταν διαθέσιμα για την Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στο θέμα του IMF, μία από σειρά από χώρες είπαν ότι εμείς θέλουμε το IMF να είναι μέρος του προγράμματος και ο κύριος Πακαλώτος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε δεν συμφώνησε στη συμμετοχή του IMF, δεν προέβαλε κάποια αντίθεση. Mm-hmm. Τώρα, σε συγκεκριμένα μέτρα, αυτό που μάθαμε είναι ότι στις μεταρρυθμίσεις του ΑΣΑ, ότι η κυβέρνηση δέχεται όλες τις μεταρρυθμίσεις και στο θέμα του θάλασσου και με τα φαρμακεία και με την κυριότητα των. Των φούρνων. Μιλάμε για το πακέτο του ΟΣΑ, το οποίο μας είχε απασχολήσει πέρυσι το καλοκαίρι και κυρίως με τα όσα προέβλεπε για το φρέσκο γάλα. Έτσι, αυτό το μεταρρυθμιστικό πακέτο, τη λεγόμενη εργαλειοθήκη. Μπράβο, ακριβώς. Την εργαλειοθήκη, λοιπόν, η ελληνική πλευρά τη δέχεται όλοι, εκτός από τα φάρμακα τα οποία θέλουν να την μεταρρύθμιση για τα φάρμακα τα οποία πουλούνται σε σούπερ μάρκετ. Αυτό mm-hmm. ακόμα δεν το έχει δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, υπήρχε η μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει στις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Μέχρι σε 9 μέρες, νομίζω είναι 9 μέρες, λύγει το ομόλογο της ECB στις 20 του μηνός. Και το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα καλυφθεί αυτό το κενό, το οποίο είναι και το βασικό μας πρόβλημα. Ο κύριος Ντράγκη, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι φοβάται το συστημικό κόστος μιας μη λύσης αυτή τη στιγμή.
Ενώ ο κ. Σόιμπλε είπε ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε τόσο και με το PSI, λέει, παλιότερα είχαμε ανησυχήσει, αλλά δεν ήταν τελικά, δεν μας τύχησε τόσο πολύ. Λοιπόν, είναι σαφές ότι είναι το γερμανικό μπλοκ και όλες αυτές οι χώρες που εντάσσονται σε αυτό που τηρούν την πιο σκληρή στάση αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, θα έλεγα ότι ήταν φανερό και από τον τρόπο που τοποθετήθηκαν οι Υπουργοί Οικονομικών μπαίνοντας σε αυτού του μπλοκ. Βεβαίως, ήρθε να προσθέσει κι άλλο θρίλερ στο ήδη υπάρχον, Ειρήνη Αναστασοπούλου, αυτό το δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung νωρίτερα. Είναι προφανές ότι αυτές τις κρίσιμες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα άγριο παιχνίδι διαρροών. Οπωσδήποτε. Η γερμανική πλευρά κατεβαίνει πάρα πολύ άγρια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται και από αυτό το, από το κείμενο θέσεων για τις ελληνικές προτάσεις που κατά το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών λείπουν κεντρικοί των μεταρρυθμίσεων για τον εξυγχρονισμό της χώρας και για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το κείμενο αυτό, δεν μπορούν οι ελληνικές προτάσεις να αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο πρόγραμμα μέσω του EMS και μάλιστα για διάρκεια 3 χρόνων. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών περιγράφει 2 δρόμους που απομένουν για την Ελλάδα. Είτε τον πιο θετικό, θα έλεγα, είτε η Ελλάδα θα ολοκληρώσει άμεσα και εμπεριστατωμένα τις προτάσεις της με την πλήρη υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών προτείνει μεταξύ άλλων να μεταφερθεί κρατική περιουσία ύψους 50 δισεκατομμύρων ευρώ σε ένα ταμείο καταπτυστεύσεων. Ως εγγύηση δηλαδή. Ως εγγύηση ακριβώς, η οποία όμως περιουσία στη συνέχεια θα απολυθεί και θα συμβάλλει στην ελάφρυνση του χρέους. Τώρα, ο δεύτερος κακός δρόμος είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη για 5 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα θα αναδιαρθρώσει το χρέος της. Αλλά θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι συνεχίσει να λαμβάνει αναπτυξιακή, ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια. Σύμφωνα πάντα με την προδημοσίευση αυτού του κειμένου που έβγαλε η εφημερίδα, παραμένει άγνωστο πόσοι από τους ομολόγους του θα στηρίξουν αυτό το κείμενο θέσεων. Αυτό είναι άγνωστο. Πάντως, ξέρουμε ότι προσερχόμενος ο κύριος Σόιμπλε έχει δώσει αρνητική γνωμοδότηση για τις ελληνικές προτάσεις. Αυτό είναι κάτι που βγήκε από τις εφημερίδες. Και υπάρχει και μία άλλη είδηση, την οποία με πολύ επιφύλαξη την λέω από τις στήλες της Bild, που λέει ότι για δεύτερη φορά επαναλαμβάνει τη διαφορά απόψεων μεταξύ Μέρκελ και Σόιμπλε, κατονομάζοντας μία άγνωστη πηγή από κυβερνητικούς κύκλους. Και μάλιστα λέει ότι η Μέρκελ, για να μην δυσαρεστήσει τον στενό της εταίρο, τους Γάλλους, ενδέχεται αύριο να δώσει πράσινο φως για έναρξη διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο Κορυφής των 28 και ίσως να χρειαστεί και το Eurogroup της Δευτέρας προκειμένου να κλείσει αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουν το φως στις δημοσιότητες σε τέτοια σενάρια που καταδεικνύουν αδιάσταση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών. Άλλοι έχουν μιλήσει για ένα παιχνίδι καλού και κακού, άλλοι μιλούν για ένα υπαρκτό σενάριο. Εν πάση περιπτώσει, καταγράφεται και αυτό. Τώρα, αυτό το δημοσίευμα, μάλλον αυτό το σενάριο που παρουσίασε η Frankfurter Allgemeine Zeitung, έσπευσε να διαψευστεί από τα κυβερνητικά στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έπεσε ένα συναγερμός, Αντώνια Τζολέτο, έτσι. Έτσι, όπως ακριβώς το είπε, συναγερμός. Διέψευσαν αμέσως πως σήμερα ο Βόθα Ξόιντε, σύμφωνα με δημοσιεύματα που υπήρχαν, έδωσε στον Ευκλήδη Τσακαλώτο οποιαδήποτε πρόταση που περιείχε αυτό το πενταετές Brexit και μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ξεκαθαρίζουν είναι ότι σήμερα, εδώ σήμερα στο Eurogroup, κανένας, ούτε ο κύριος Σόιμπλε, ούτε ο άλλος υπουργός οικονομικών, έβαλαν θέμα Brexit. Ναι, βεβαίως, το αυθεντικό δημοσίευμα το ίδιο δεν έλεγε ότι το έριξε στο τραπέζι, έλεγε ότι έχει στο μυαλό του αυτούς τους δύο δρόμους. Τώρα, προφανώς υπήρξε και αναπαραγωγή από άλλα δημοσιογραφικά μέσα σαν αυτήν που περιγράφεις. Τώρα, εκεί τι εκτιμήσεις γίνονται από την κυβερνητική αποστολή, πώς τα βλέπουν τα πράγματα, Αντώνη? Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έτσι όπως πηγαίνει μέχρι αυτή την ώρα η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, φαίνεται, όπως μας έλεγαν, πως η πλειοψηφία τάσεται υπέρ των προτάσεων, των θέσεων της Ελλάδας. Μάλιστα, μας έβαζαν και ένα ποσοστό 70-30%, με τη μειοψηφία, όπως καταλαβαίνουμε, σία να είναι η Γερμανία, ο Wolfgang Schäuble, και βεβαίως οι χώρες, οι υπόλοιπες από τις οποίες
ο σκληρός πυρήνας. Εδώ βλέπουμε και εικόνες από το εσωτερικό της αίθουσας όπου διεξάγεται το Eurogroup, όπου φαίνεται να έχουν υποδεχθεί τουλάχιστον σε καλό κλίμα τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, η ομολογή του και οι επικεφαλής των θεσμών, και ο ίδιος να είναι σε αρκετά χαλαρή διάθεση. Βεβαίως η ψυχούλα του το ξέρει, Αντώνη. Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό ήταν καλό το κλίμα για άλλη μια φορά για τον νέο Υπουργό Οικονομικών. Λέγαμε λοιπόν ότι σκληρή στάση μαζί με τη Γερμανία εξακολουθούν να κρατούν οι χώρες από τις οποίες καλούνται να περάσουν από τα κοινοβούλια η πρόταση. Αυστρία, Σλοβακία, Ολλανδία, Εστονία. Βεβαίως με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται για άλλη μια φορά η διαπραγμάτευση σε θρίλερ. Μας έλεγαν για παράδειγμα για τη Φιλανδία που φέρεται να ζήτησε επιπλέον μέτρα και να λέει όχι σε ένα επιπλέον πακέτο βοήθειας. Υπάρχουν πληροφορίες που μιλούν ότι κάποιοι είπαν να περάσει αυτή η πρόταση και από τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή να έχει για άλλη μια φορά τη συνένεση και την υπογραφή της αντιπολίτευσης. Ενώ επειδή κάναμε και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων ΣΥΑ θέμα για την αξιολόγηση, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπήκε στο τραπέζι ότι πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει ένας έλεγχος κάθε 2 εβδομάδες. Τώρα, εκτίμηση από την ελληνική. Έλεγχος στην Αθήνα. Έλεγχος στην Αθήνα, έλεγχος στην Αθήνα, ναι, ακριβώς. Με βάση αυτά που έχουν πληροφορηθεί ως τώρα και τη στάση του κυρίου Σόιμπλε, η εκτίμηση από κυβερνητικές πηγές είναι ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών δεν θέλει να πάρει την πρωτοβουλία, την ευθύνη πάνω του για την παραπομπή σε ένα πρόγραμμα στην Αθήνα, και ότι θέλει να το μεταφέρει ουσιαστικά σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στην Άγγελα Μέρκελ, προφανέστατα στη Σύνοδο Κορυφής αύριο. Η ελληνική αποστολή ήρθε σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες, πρέπει να σου πω, με αισιοδοξία για ένα καλό αποτέλεσμα, όπως μας έλεγαν. Είναι συνεχίστη η επικοινωνία του Ευκλήδη Τσακαλώτου με τον Πρωθυπουργό και τώρα που είναι σε εξέλιξη ένα διάλειμμα του Eurogroup. Τονίζουν πως πρέπει να συνεκτιμηθούν όλες οι υποχωρήσεις που έχουν γίνει όπως τώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ευκλήδη Τσακαλώτου είχε μια σειρά από συναντήσεις προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος και με την Κριστίν Λαγκάρτ και με τον Πιέρ Μοσκοβισί, τον Παντοάν, τον Μισελ Σαπέν. Σε κάθε περίπτωση η νύχτα θα είναι μεγάλη, και σε κάθε περίπτωση αυτό που έλεγαν κυβερνητικές πηγές πριν από λίγο είναι ότι αν κάπου εδώ πέρα σε κάποιο σημείο σκαλώσει το πράγμα, υπάρχει αύριο και η Σύνοδος Κορυφής όπου ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να τα βάλει όλα σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα. Τώρα, Λίδα, βεβαίως ο Πρωθυπουργός είναι σε ανοιχτή γραμμή με την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα. Από νωρίς, παρά το άγριο ξενύχτη το χθεσινό, ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τους συνεργάτες του. Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε εδώ το μεσημέρι μαζί με τον Νίκο Παπά. Εδώ ήταν και ο Γιάννης Δραγασάκης. Υπάρχει αγωνία, Σία. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίσιμη διαπραγμάτευση. Διότι αυτό που μας έλεγαν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι αυτό που ανέμεναν στην πιο σκληρή του μορφή. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, το Βερολίνο και οι χώρες δορυφόροι του. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και οι θεσμοί, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν μία την τελευταία ώρα, μία λύση που να βασίζεται στην ελληνική πρόταση, η οποία κατά γενική ομολογία έχει δεχθεί θετικά σχόλια, με εξαίρεση πάντα, όπως είπαμε, το Βερολίνο. Η τοποθέτηση του Wolfgang Schäuble ήταν μεν αναμενόμενη, θα έλεγα μάλλον ήταν αυτό που φοβούνταν ότι θα γίνει λίγη ώρα πριν αρχίσει το Eurogroup, ότι δηλαδή θα έχουμε μία τοποθέτηση πολύ σκληρή, πολύ αρνητική και με πολύ έντονη δυσπιστία από την πλευρά του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών. Είναι προφανές ότι παρακολουθούν ο Υπουργός και οι πολύ στενοί του συνεργάτες τα όσα εκτελήσονται στις Βρυξέλλες λεπτό προς λεπτό. Και ετοιμάζονται για Βρυξέλλες, φαντάζομαι, έτσι. Και ετοιμάζονται για Βρυξέλλες. Εδώ έχουμε αρκετούς αστερίσκους για την ώρα. Πριν από λίγη ώρα, ανώτατη κυβερνητική πηγή μας έλεγε ότι αυτό που δεν γνωρίζουν είναι καν αν απόψε θα ολοκληρωθεί το Eurogroup. Ναι. Θεωρούν πιθανό και ανοιχτό ακόμη και αύριο να έχουμε είτε τη συνέχεια της συνεδρίας είτε μια νέα συνεδρία του Eurogroup. Και ακόμη αναμένουν στο ακουστικό τους για το εάν θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής είτε της Ευρωζώνης είτε πολύ περισσότερο των 28 που έχει προγραμματιστεί για αύριο το απόγευμα. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν βέβαια να μην χρειαστεί καν ο Αλέξης Τσίπρας να βρεθεί στις Βρυξέλλες και κυρίως να μην χρειαστεί να βρεθεί μαζί με τους υπόλοιπους 27 σε μια Σύνοδο Κορυφής η οποία θα καταδεικνύει μια όχι πολύ θετική εξέλιξη για τα δεδομένα που θα έχει μπροστά λοιπόν, της Αθήνα. Ο κύριος Παπάς τώρα, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, σας έχει κάνει μια σύντομη δήλωση. Ναι. Εμφανίστηκε αισιόδοξο. Διατήρησε την αισιοδοξία. Για να την παρακολουθήσουμε. Διέψευσε και εκείνο το σενάριο του Wolfgang Schäuble περί Brexit. Να τον δούμε.
Όλα καλά θα πάνε. Κάποια πληροφορία για την πορεία του Eurogroup. Θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά. Η πρόταση του Σόιμπλε για τις πενταετές Brexit. Δεν υπάρχει. Θα πάνε όλα καλά λοιπόν, λέει ο Υπουργός Επικρατείας. Πάμε να δούμε τώρα πώς τοποθετήθηκαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και βέβαια οι επικεφαλής των θεσμών κατά την είσοδό τους. Ο πυρήνας της συζήτησης θα είναι η επίλυση μιας ασυμφωνίας που υπάρχει. Από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση που προτείνει μέτρα που πάνε πιο μακριά από ό,τι συζητούσαμε πριν το δημοψήφισμα και μάλιστα εγκρίθηκαν από τη Βουλή. Η ίδια όμως κυβέρνηση εκλέχθηκε μια πλατφόρμα που αντιβαίνει σε αυτά τα μέτρα και έφτασε στο σημείο να πάει σε δημοψήφισμα, καλώντας πολίτες να απορρίψουν ένα τέτοιο πακέτο μέτρων. Ο Μαλτέζος Υπουργός Οικονομικών δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής για την καχυποψία με την οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι την ελληνική κυβέρνηση. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που έφτασε πρώτος στο Eurogroup, όχι μόνο πρέπει να πείσει για την αρτιότητα των ελληνικών προτάσεων, αλλά κυρίως για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να τις υλοποιήσει. Γερούν Ντάισελμπλουμ και Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τον προειδοποίησαν ότι η αποστολή του θα είναι πολύ δύσκολη. Θα είναι δύσκολη η συνάντηση. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Ούτε στην ουσία, καθώς υπάρχει πολλή κριτική στις προτάσεις και υπάρχει φυσικά πολύ μεγάλο ζήτημα εμπιστοσύνης. Αντίθετα με την εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί, έχουμε να κάνουμε με πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει τα πάντα για να υπάρξει συμφωνία. Εκείνοι δεν έχουν κάνει τα πάντα για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν μπορώ να δω πόσο εύκολα θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Την ελληνική θέση δυσχέρανε και το αποτέλεσμα της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας, όταν και καταγράφηκαν 17 διαρροές, τραυματίζοντας την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα εν χορό οι ομόλογοι του Ευκλήδη Τσακαλώτου να ζητούν εδώ και τώρα ψήφιση μέτρων. Πολλοί είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και πιστεύουν ότι οι Έλληνες πρέπει να κινηθούν γρήγορα, γιατί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης έχει διαβρωθεί. Σίγουρα λοιπόν θα έχτιζαν εμπιστοσύνη αν ψήφιζαν μέτρα τις επόμενες δύο εβδομάδες στη Βουλή και στη συνέχεια τα υλοποιούσαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία που θεωρούν την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκ των όνου Κάνευ και στο Τρίτο Δάνειο, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής έλεγχος των αναξιόπιστων Ελλήνων. Είναι απολύτως απαραίτητο να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις διαβουλεύσεις, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουν να γίνουν άλλες εκταμιεύσεις και οι Υπουργοί των Οικονομικών έχουν αποφασίσει να βρίσκεται εκεί και το Ταμείο. Αυτό είναι μία προϋπόθεση. Επιπλέον, κάθε Υπουργός Οικονομικών έβρισκε και μια αδυναμία στις ελληνικές προτάσεις, καθιστώντας σαφές ότι το κείμενο ενδεχόμενης τελικής συμφωνίας θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της ελληνικής πρότασης. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ το βρήκε αδύναμο στις μεταρρυθμίσεις, η Σλοβακία στο κομμάτι της βιωσιμότητας του χρέους και στο δημοσιονομικό, η Ιρλανδία στις τράπεζες και τα αναπτυξιακά μέτρα, ενώ η Ισπανία χαρακτήρισε την ελληνική πρόταση ως μια λίστα με προαπαιτούμενα. Αυτό το πακέτο θα ήταν κατάλληλο για να λήξει το δεύτερο πρόγραμμα. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι αρκετό για το τρίτο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, οι δανειστές θεωρούν ότι τα ελληνικά μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουν συμφωνηθεί. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων δεν παρουσιάζει διαφορές με τα προηγούμενα. Το χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές των ΦΠΑ δεν είναι σαφές και υπάρχουν πολλά θολά σημεία σε ασφαλιστικό και εργασιακά. Το σχέδιο έχει έλλειψη σαφήνειας και οι θεσμοί βλέπουν ότι κάποια σημεία είναι πιο αδύναμα από ό,τι θα έπρεπε και μας έχουν συστήσει να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις μόνο όταν αυτές διορθωθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό χρηματοδοτικό πακέτο θα μπορούσε να φτάσει και τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των χρημάτων που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αν θέλουμε μια συμφωνία συνολική και διαρκή, κάτι που από την αρχή επιζητά η Γαλλία, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών να απαντήσουν στα εξής. Πότε πρόκειται να αποφασίσετε, πώς θα το κάνετε, ποια στιγμή, με ποιο ρυθμό θα επιβάλλετε κάτι, γιατί αυτά θα επαναφέρουν την εμπιστοσύνη. Το πιο δύσκολο από τα ζητήματα, όπως παραδέχονται οι Υπουργοί Οικονομικών, είναι η διαχείριση του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με το πρακτορείο Dow Jones, η Christine Lagarde φέρεται να πρότεινε την επέκταση του χρόνου ρήμανσης του χρέους από τα 20 στα 60 χρόνια, με δεδομένη τη στεναρή αντίσταση Σόιμπλε σε κούρεμά του. Η συζήτηση για το χρέος είναι κλειδί. Είναι πολύ δύσκολο να προδικάσω, αλλά εμείς ως Λουξεμβούργο και λόγω της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την αναδιάρθρωση του χρέους σήμερα. Η οριστικοποίηση του ζητήματος είναι ένα άλλο ζήτημα. Μιλώντας πάντως στη γερμανική Welt, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας Εμμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό πρόγραμμα χωρίς κούρεμα χρέους. Στην Ειρήνη Αναστασοπούλου και πάλι, γιατί έχουμε διάψευση για αποστελέχη της γερμανικής κυβέρνησης του δημοσιεύματος της ΦΑΣ. Ειρήνη.
Δεν ακούω την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Λοιπόν, ωραία, να καλησπέρα στον Παύλο Τσίμα. Να με μεταφέρω εγώ λοιπόν ότι έχουμε διάψευση ενός τέτοιου σεναρίου περί πενταετούς Brexit από τους κόλπους του S5, του συγκυβερνώντος. Ο Κάστα Σνάιντερ είπε ότι πρόκειται για αφελή σενάρια. Ακριβώς. Και μάλιστα έκανε και ένα σχόλιο λέγοντας ότι το πρόβλημα με το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας είναι ότι έχει πολλούς νομικούς και λίγους οικονομολόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα? Έχουμε μία συνεδρίαση θρίλερ εδώ και πολλές ώρες. Καλό βεβαίως αυτό. Α, ναι, διότι από τις σύντομες συνεδριάσεις να φοβάσαι. Όταν η συνεδρίαση κρατάει πολύ, έχεις πάντα την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε κάτι. Κάπου και, εν πάση περιπτώσει, σημαίνει ότι, και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο Eurogroup δεν είναι διατεθειμένη να υπογράψει το τέλος του έργου, δηλαδή να φύγει χωρίς λύση. Απλώς ούτε ξέρουμε πόσο θα τελειώσει, θα κρατήσει απόψε, ούτε θα ξέρουμε αν θα τελειώσει απόψε το Eurogroup. Τώρα ξέρουμε ότι έχουν ένα διάλειμμα για φαγητό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Για να ξαναμπούν και να λίγο πιο χαλαροί και χορτάτη να πάρουν τα πάνω τους. Πάντως, Παύλο, αυτό που είναι διάχυτο ως αίσθηση και στο παρασκήνιο, αλλά και από τις δηλώσεις που είχαμε μπροστά στις κάμερες, είναι το τι βαθύ αποτύπωμα έχουν αφήσει οι εσωτερικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι πλέον μας έχουν στριμώξει δηλαδή στη γωνία, μας λένε πόσο αξιόπιστοι είμαστε και τα ζητάνε όλα. Ναι, νομίζω ότι στην καλύτερη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που έχουμε μια καταρχήν έγκριση της ελληνικής πρότασης και ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, είναι βέβαιο ότι θα ζητηθεί ο όρος και έχω την εντύπωση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα το έχει διδεχτεί. Την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα, και ίσως τη Δευτέρα κιόλας, να έρθουν στη Βουλή προς ψήφιση τα πρώτα νομοσχέδια, ώστε να ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα αξιοπιστίας. Το αίτημα απ' έξω είναι: ωραία, μας φέρετε εδώ μια λίστα με μέτρα. Ακόμη και αν συμφωνήσουμε ότι τα μέτρα είναι όλα σωστά, δεν σας έχουν καμιά εμπιστοσύνη ότι θα τα εφαρμόσετε. Υπάρχει και ο αστερίσκος της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή και των απολειών που κατέγραψε η ελληνική κυβέρνηση. Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή επίσης τραυμάτισε λίγο τον Αλέξη Τσίπρα, απ' την άλλη τον ενίσχυσε πάρα πολύ. Το γεγονός ότι 251 βουλευτές ψήφισαν υπέρ αυτής της πρότασης δεν μπορεί κανείς να το υποτιμήσει. Είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Όχι, αλλά βάζουν ως προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν και οι αντίστοιχες ψήφοι και στην ψηφοφορία, ναι, που είναι το ψητό, έτσι, για τα μέτρα. Και, γι' αυτό και εκτός από τον κύριο Τσίπρα που δέχεται τις πιέσεις του, πιέσεις δέχεται και ο κύριος Μημαράκης που είναι και αυτός στις Βρυξέλλες, mm-hmm, γιατί έχει σύνοδο του Λαϊκού Κόμματος, και η κυρία Γεννηματά, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι ενδεχόμενο να πάει και αυτή ξανά στις Βρυξέλλες, ναι, αύριο, ναι, για να είναι με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και αυτοί οι δύο δέχονται πιέσεις από τους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτή την εθνική προσπάθεια. Πολύ περισσότερο που είναι φανερό ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν υπάρχει πια. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των μέτρων αυτού του προγράμματος που προτείνει αυτό η κυβέρνηση. Αυτό που σίγουρα πάντως αποδεικνύεται από τα γεγονότα είναι πως αυτή η όθηση των πραγμάτων, της διαπραγμάτευσης, της τελικής λύσης τελικώς στα άκρα, στο K5, είναι το λεγόμενο δόγμα Βαρουφάκη, ότι απέτυχε παταγωδός. Ότι όχι μόνο βοήθησε την ελληνική κυβέρνηση να βελτιώσει τους όρους, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση που πλέον, ό,τι και να ζητηθεί από τους εταίρους, είμαστε υποχρεωμένοι πια να το δεχθούμε. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας είναι φανερό, ήταν φανερό ήδη από μέρες, ότι έχει πλήρη συνείδηση αυτής της αλήθειας. Έχει πλήρη εκτίμηση της ευθύνης που έχει ο Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά και τα βάζει και με τον εαυτό του που τον άκουσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί βρισκόμαστε. Νομίζω ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Τσίπρας ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η στρατηγική διαπραγμάτευση που έφερε τα πράγματα στο τέλος του χρόνου δεν μας έκανε καλό. Μας άφησε εντελώς γυμνούς απέναντι στην πίεση των εταίρων. Και ξέρει επίσης ότι η εναλλακτική λύση είναι αυτή που είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά χθες. Δεν είναι το Brexit, είναι η πλήρης κατάρρευση, η ανατίναξη, mm-hmm, του ελληνικού κράτους. Και προφανώς δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα με στοιχειώδη αίσθηση ευθύνης, και ο κ. Τσίπρας έχει αίσθηση ευθύνης, που θα δεχόταν αυτή την εναλλακτική λύση. Άρα βρισκόμαστε στη χειρότερη δυνατή θέση, στην πιο αδύνατη δυνατή θέση, και έχουμε μονάχα ένα όπλο. Ότι στο τέλος του χρόνου πέτυχε ο πολιτικός κόσμος, τουλάχιστον μετά από 5 χρόνια αδυναμία στοιχειώδου συνεννόησης, να έχει μια πλειοψηφία σχεδόν 4/5, mm-hmm, στο κοινοβούλιο. Το οποίο, ας μην το υποτιμάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, πράγμα. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που έλειψε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Ακριβώς, και να ελπίσουμε να γίνει και μάθημα για τα όσα μας περιμένουν από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί τουλάχιστον να ισχυριστεί αύριο, αν πάει στη Σύνοδο Κορυφής, ότι η αξιοπιστία αυτό που σας προτείνω ενισχύεται από το γεγονός ότι έχω εξασφαλισμένο ότι ό,τι υπόλοιπο χρειαστεί να νομοθετήσει η Βουλή, θα το νομοθετήσει με αντίστοιχη, mm-hmm, πλειοψηφία
τη χθεσινή. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Περιμένοντα λοιπόν με αγωνία όλοι μα τι εξελίξει. Πάμε λοιπόν στην Ειρήνη Αστασοπούλου. Δεν την ακούγαμε νωρίτερα. Να μα πει από πού έρχεται αυτή η διάψευση, ακριβώ, Ειρήνη. Σία, δεν πρόκειται για διάψευση, αλλά πρόκειται για αντίδραση από το Social Δημοκρατικό Κόμμα σε tweet του Κάστεν Σνάιντα του Social Δημοκράτη, το οποίο έκανε retweet ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρώπης του Γερμανός, ο οποίος λένε και οι δύο το σχέδιο ή μάλλον το κείμενο θέσεων του Σόιμπλε δεν είναι σοβαρό και είναι επικίνδυνο για την Ευρωζώνη. Μάλιστα. Νομίζω δεν χρειάζονται άλλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Τώρα, αφετηρία ραγδαίων εξελίξεων, κυρίες και κύριοι, είναι η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή, κατά την οποία η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης πέρασε, όπως είπαμε, από την Ολομέλεια με 251 ναι, αλλά με σοβαρές απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά 17 βουλευτών, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Παναγιώτης Λαφαζάνης και Δημήτρης Στρατούλης, αλλά και η πρόεδρος της Βουλής. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες, αλλά και ποιες εισηγήσεις δέχεται τώρα ο Πρωθυπουργός. Και ψήφισαν συνολικά 291 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, ναι, εψήφισαν 251 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 32 βουλευτές. Παρόν εψήφισαν 8 βουλευτές. Ναι. Το κοινοβουλευτικό σώμα μπορεί να εξουσιοδότησε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών να φέρουν το μεγάλο ναι από τις Βρυξέλλες. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όμως επέλεξαν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας εμέσως θέμα πολιτικής απονομιμοποίησης της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετρά 17 διαρροές και οι σεναριολάτρες τρίβουν τα χέρια τους. Διαγραφές και ανασχηματισμός, δημιουργία οικουμενικής κυβέρνησης και εκλογές φαντάζουν πλέον ως τα πιο πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα. Με τον Πρωθυπουργό προς το παρόν τουλάχιστον να κλείνει κάθε συζήτηση. Η ανακοίνωση που βγήκε τις πρώτες πρωινές ώρες όμως αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς με όσους τραυμάτισαν την κυβέρνησή του. Η εθνική αντιπροσωπεία έδωσε στην κυβέρνηση ισχυρή εντολή ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης για την επίδευξη οικονομικά βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης συμφωνίας με τους εταίρους. Αυτό που προέχει τώρα είναι η θετική έκβαση διαπραγμάτευση. Όλα τα άλλα στην ώρα τους. Τώρα όμως έχω την αίσθηση ότι φτάσαμε στη διακεκαυμένη ζώνη. Από εδώ και μπρος υπάρχει ναρκοπέδιο. Και αυτό δεν έχω το δικαίωμα να το αγνοήσω. Ούτε να το κρύψω από τον ελληνικό λαό. Ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο, παρά το πρωινό μασά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ειλικρινή και γεμάτο αυτοκριτική λόγο του στην Ολομέλεια, δεν κατάφερε να μπαλώσει τις διαρροές με τις πιο τρανταχτές, αυτές του Παναγιώτη Λαφαζάνη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Στρατούλη. Στο ερώτημα αν κάναμε λάθη στη διάρκεια της πεντάμινης διαπραγμάτευσης, η μόνη ειλικρινής απάντηση είναι η καταφατική. Ναι, κάναμε λάθη. Ουδής αλάθητος και πρώτος εγώ. Γαϊτάνη Ιωάννα. Όχι. Δύο γυναικεία ηχηρά όχι εντός του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκαν από την Ιωάννα Γαϊτάνη και την Ελένη Ψαρέα. 8 βουλευτές δήλωσαν παρόν, η Αγλαία Κυρίτση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Στρατούλης, ο Ιωάννης Σταθάς, ο Αθανάσιος Κούμας, ο Κώστας Λαπαβίτσας, ο Στάθης Λεουτσάκος και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Το επικεφαλής της αριστερής πλατφόρμας, που δεν εξέπληξε με τη στάση του, εξήγησε την απόφασή του. Με το παρόν εξέφρασα τη ριζική και κατηγορηματική μου αντίθεση σε μια πρόταση που κινδυνεύει να παρατείνει την κυδαιμονία της πατρίδας μου. Στηρίζω την κυβέρνηση, αλλά δεν στηρίζω ένα πρόγραμμα λιτότητας, νεοφιλελεύθερων απορριθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που αν γίνει δεκτό από τους θεσμούς και εφαρμοστεί στην πράξη, θα επιτείνει το φαύλο κύκλο της ύφεσης, της φτώχειας και της δυστυχίας. Έξι σχεδόν μήνες τώρα σε αυτή την κατεύθυνση έχω πράξει ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό σε δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές σε συνθήκες απειλών και εκβιασμών, όμως νομίζω ότι αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ούτε πολιτικά φίλοι ούτε εχθροί, ότι σε αυτές τις συνθήκες και στις δύσκολες στιγμές ανέλαβα ρίσκα, δεν το έβαλα κάτω. Τη δική τους εξήγηση έδωσαν και οι απόντες του ΣΥΡΙΖΑ, που εκτός από τον Γιάννη Βαρουφάκη ήταν η Ελένη Αυλονίτου, ο Δημήτρης Κοδέλλας, η Ελένη Σωτηρίου, ο Βασίλης Χαζηλάμπρου, η Ραχίλ Μακρύ και ο Βασίλης Κυριακάκης. Δεν πρόκειται απλά για μια αξιοδότηση διαπραγμάτευσης, αλλά για τη δέσμευσή μας σε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο συντάσσεται κατά πέτηση των Τροϊκανών και θα βυθίσει τη χώρα σε μεγαλύτερα διέξοδα. Μέτρα λιτότητας από μένα ως βουλευτή δεν θα περάσουν. Και εγώ τιμώ τον όρκο που έδωσα στους πολίτες και την πατρίδα. Περαστικά σας τα τρολ, ροζ και γαλάζια. Ραντεβού στα γουναράδικα.
Πονοκέφαλο στον Πρωθυπουργό όμως προκαλούν και 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι υπουργοί Κώστας Ίσυχος και Νίκος Κουντής, οι οποίοι αν και ψήφισαν ναι, έκαναν προγραφή στο όχι για τους εφαρμοστικούς νόμους. Το δικό μας ναι δεν μπορεί να καταγραφεί ως ναι στην εφαρμογή μέτρων λιτότητας και νεοφιλελεύθερης κατεδάφισης, τα οποία θα αγωνιστούμε μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα για να μην περάσουν στη ζωή το επόμενο διάστημα. Σε πόκερ για γερά νεύρα εξελίχθηκε και η ψηφοφορία όχι μόνο των βουλευτών, αλλά και του επικεφαλής των ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνου Καμένου. Ο λόγος, η μείωση των στρατιωτικών δαπανών κατά 300 εκατομμύρια όπως προβλέπει η συμφωνία, που αποτελεί κόκκινο πανί για τον Υπουργό Άμυνας. Ο Πάνος Καμένος φέρεται να είπε στον Πρωθυπουργό «Εμείς τελειώσαμε». Ο Αλέξης Τσίπρας με τη βοήθεια του Νίκου Παπά επιστράτευσε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο για να αποτραπούν τα χειρότερα. Γι' αυτό θα έρθει 100 εκατομμύρια από το περίσσεμα του προϋπολογισμού το φετινό και 200 εκατομμύρια από τις πωλήσεις εξοπλιστικών μηχανισμών. Είναι προφανές ότι η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή δεν αποτελεί απλά μια ψήφο σε ένα νομοσχέδιο. Είναι μια ψήφο συνείδησης με βαρύνουσα πολιτική σημασία. Της Ξουλίδου Σταυρούλα. Ναι. Το σούσουρο που προκλήθηκε μετά την απόφαση της Σταυρούλας Ξουλίδου οφείλεται στο ότι μαζί με άλλους τρεις βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είχε εκφράσει έντονη διαφωνία με το νομοσχέδιο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Όλα τα σενάρια τώρα που αναπτύσσονται θα δούμε μαζί με τον Τάκη Χατζή. Καλησπέρα, Τάκη. Πάμε προηγουμένως στο Μέγαρο Μαξίμου να δούμε τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις εισηγήσεις που δέχεται. Λίδα Μπόλα, ο Πρωθυπουργός από εδώ και πέρα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως είπε χθες με μια δήλωσή του, άγρια ξημερώματα, πως αυτά θα τα δούμε από Δευτέρα. Στις 5 το πρωί. Ναι. Στις 5 το πρωί, ότι όλα τα άλλα στην ώρα τους και η αλήθεια είναι ότι τα όσα γίνονται στις Βρυξέλλες μονοπολούν μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ακριβώς αυτά που γίνονται στις Βρυξέλλες είναι και αυτά που δίνουν τον τόνο για το τι πρέπει να γίνει από τη Δευτέρα. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, χθες ο Πρωθυπουργός ως πρόσωπο βγήκε ενισχυμένος, έφυγε η αποστολή του για τις Βρυξέλλες με 251 θετικές ψήφους, από τις οποίες όμως στην κυβερνητική πλειοψηφία άνοικαν μόνο 145. Mm-hmm. Παρά το γεγονός του κύριο Τσίπρας λίγες ώρες πριν είχε πει ότι δεν θα δεχθεί να χαθεί έστω και άτυπα η δεδηλωμένη στη χθεσινή ψηφοφορία και ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να γίνει νέος Παπαδήμος, άρα να στηριχτεί στις ψήφους της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, σχέδιο για την ώρα δεν υπάρχει σία. Και τι εννοώ με αυτό? Οι εισηγήσεις είναι πολλές. Η μοναδική απόφαση όμως που έχει ληφθεί είναι ότι θα υπάρχουν αποφάσεις από τη Δευτέρα. Και οι αποφάσεις αυτές θα αφορούν τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό της κυβέρνησης. Υπάρχει ήδη μία πίεση, πολύ άμεσα, να αρχίσει η εφαρμογή όσων συμφωνηθούν σε επίπεδο Eurogroup και Συνόδου Κορυφής. Αυτό πολύ απλά προαναγγέλλει ένα σχηματισμό. Οι κύριοι Λαφαζάνης και Στρατούλης, δύο υπουργοί σε κρίσιμα υπουργεία που θα κληθούν να διαχειριστούν μεταρρυθμίσεις και σκληρά μέτρα, είναι προφανές ότι με την αρνητική του στάση χθες δεν μπορούν να διατηρήσουν τα φυλάκια αυτά. Δεν μπορούν να το υπηρετήσουν. Τώρα, εάν οι ίδιοι προτίθενται να παραιτηθούν ή αν ο κύριος Τσίπρας θα τους ζητήσει τις παραιτήσεις τους, απομένει να το δούμε. Δεύτερο επίπεδο, κοινοβουλευτική ομάδα. Μετρά 17 αποχές, καταψηφίσεις και αρνητική στάση χθες βουλευτών. Ας πάρουμε ότι είναι οι 15, γιατί οι δύο, ο κύριος Βαρουφάκης και η κυρία Βλονίτου, διευκρίνησαν ότι θα ψήφιζαν, αν ήταν στη Βουλή, θα ψήφιζαν ναι. Ακόμη όμως και με αυτές τις 15 ψήφους, η τυπική δεδηλωμένη, ακόμη και αν δεν χάθηκε χθες το βράδυ και ουδής έβαλε αυτό το θέμα, δημιουργεί ζήτημα για την κυβερνητική πλειοψηφία. Εάν λοιπόν. Και υπάρχουν και οι άλλοι 15 θέλει, που έσπευσαν Λίδα χθες. Είναι το τρίτο επίπεδο. Ναι, παρότι ψήφισαν, ότι αυτό δεν σημαίνει θα ψηφίσουμε και μέτρα. Περιμένουμε να δούμε καταρχάς για τους 15 που χθες διαφοροποιήθηκαν αν θα κινήσει τις διαδικασίες ο κύριος Τσίπρας και αν θα φτάσουμε στο σημείο να τους ζητηθεί να υπηρετήσουν πλέον αυτό που υπέγραψαν προεκλογικά, δηλαδή διαφωνώντας να παραδώσουν τις έδρες τους και να αποχωρήσουν. Υπάρχουν και οι 15 που λες, που με μια επιστολή τους αμέσως μετά είπαν ουσιαστικά ότι δεν πρόκειται το ναι αυτό να μετατραπεί και σε ναι στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν και τα μέτρα λιτότητας. Εκεί είναι ακόμη πιο περίεργα τα πράγματα, διότι δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα για κάτι που κάποιος λέει ότι μπορεί και να κάνει σε μια επόμενη φάση.
Ακριβώς. Δίκη προθέσεων δεν γίνεται. Υπάρχει και ένα τέταρτο όμως θέμα και αυτό έχει το ονοματεπώνυμο Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Βουλής ήταν ανάμεσα σε εκείνους που χθες πήραν σαφείς αποστάσεις, μίλησε στη Βουλή και εξήγησε μάλιστα γιατί παίρνει τις αποφάσεις αυτές. Σε μια ομιλία που πρέπει να το τονίσουμε ότι παρόν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, επέλεξε να μην βρίσκεται στην Ολομέλεια εκείνη την ώρα και να μπει αμέσως μετά. Με την πρόεδρο της Βουλής υπάρχει θέμα, είναι εμφανές και νομίζω ότι χθες βρεθήκαμε στην κορυφή του Παγόβουνου. Υπάρχει δυσφορία. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα ασκηθούν οι πιέσεις, όπως λέγεται και εισηγούνται πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, να ασκηθούν πιέσεις ώστε να παραιτηθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου ή θα επιλεγεί κάποιος άλλος δρόμος, όπως για παράδειγμα η πρόταση Μομφής, από ποιον εκκρεμεί να το δούμε. Όλα τα σενάρια λοιπόν ανοιχτά για την μορφή που θα λάβει το κυβερνητικό σχήμα και συνολικά το πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα. Τάκη, ευχαριστώ πολύ τη Λίδα Μπόλα την επόμενη μέρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Υπάρχει το ζήτημα της, πρώτα απ' όλα, του χειρισμού του Πρωθυπουργού απέναντι σε όσους διαφοροποιήθηκαν. Θα επαναλάβω κάτι που σου έχω ξαναπεί εδώ στο Βελτίο, ότι όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για ένα αριστερό κόμμα, που έχει διαφορετικές δομές, σκέφτεται διαφορετικά ως μηχανισμός και δρά διαφορετικά. Άρα θα μου πεις, δεν έχουν στην κουλτούρα τους διαγραφές. Δεν έχουν. Όχι, μπορεί να υπάρχουν διαγραφές, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον για το κόμμα αυτό, διότι πάντα υπήρχε η δυνατότητα των διαφορετικών απόψεων. Για να διαγραφεί κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, να το διευκρινίσουμε αυτό, θα πρέπει να έχει βγει έξω από την κεντρική γραμμή του κόμματος, η οποία αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε σε σχέση με αυτό με αυτή την ψηφοφορία χτες. Δεν είχε αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή ότι θα κάνουμε αυτό και έχουμε. Δηλαδή, το αντίθετο. Αυτοί που διαφώνησαν ήταν αυτοί που έμειναν πιστοί στη γραμμή της Κεντρικής Επιτροπής. Ναι, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω. Ναι, ας πούμε ότι είναι έτσι. Άρα λοιπόν, ζήτημα διαγραφών των στελεχών αυτών τα οποία έχουν διαφωνήσει δεν υπάρχει και γενικά δεν υπάρχει σε κουλτούρα του κόμματος του συγκεκριμένου κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον κύριο Λαφαζάνη και τον κύριο Στρατούλη, οι οποίοι είναι δύο κεντρικοί, αν μου επιτρέπεται ο όρος, υπουργοί της κυβέρνησης, που θα κληθούν. Στην πλάτη του θα είναι το μεγαλύτερο βάρος των μεταρρυθμίσεων που ζητάνε με το νέο μνημόνιο. Δεν θα παραιτηθούν οι ίδιοι. Δεν θα παραιτηθούν από υπουργοί, λες. Δεν θα παραιτηθούν. Θα περιμένουν ένα σχηματισμό. Θα περιμένουν την πρωτοβουλία να την πάρει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Οι ίδιοι δεν θεωρούν από τις πληροφορίες που έχω και είναι ασφαλείς πληροφορίες ότι είναι η ώρα να πάνε να δώσουν την παραίτησή τους. Δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν θεωρώντας ότι είναι πιστοί στο πρόγραμμα του κόμματός τους. Σε ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή. Αυτό έγινε μείζον θέμα, η τοποθέτησή της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφωνήσει, είχε διαφωνήσει, το συγγνώμη, και στις 20 Φεβρουαρίου και σε μια συνέντευξη που και σε μένα είχε παραχωρήσει, αλλά και σε εσένα, το είχε εξηγήσει αυτό. Δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι διαφώνησε με αυτό. Στην ομιλία της, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί αυτή η Βουλή και έγινε πρόεδρος, είχε πει ότι από εδώ μνημόνιο δεν θα περάσει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλαδή. Όσοι έκτοτε άλλαξαν πάρα πολλά. Δεν διαφωνώ. Και θέλω, είναι γεγονός. Ούτε θέλω εγώ να δικαιολογήσω το συνήγορο κανένα. Δεν υπάρχει προηγούμενο που πρόεδρος του Κοινοβουλίου να έχει διαφοροποιηθεί από μια κεντρική γραμμή του κόμματος που την έχει εκλέξει. Ξεκίνησα αυτό μου το σχόλιο απόψε. Έχει προτείνει. Και θέλω σε αυτό να δώσω μεγάλη βαρύτητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δεν έχει καμία σύγκριση με τα αστικά κόμματα. Είναι άλλο θέμα. Μην τον μπερδεύουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν είχε τις διαφωνίες της. Ήταν ξεκάθαρο. Το ήξερε ο κύριος Τσίπρας. Δεν εξεπλάγει κανείς εχθές το βράδυ, όταν ακούσαμε να ψηφίζει παρούσα ή παρόν. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένο εκεί με το νόμο, τι πρέπει να πει ο καθένας. Άρα λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή σίγουρα βρίσκεται απέναντι από την γραμμή που ο κύριος Τσίπρας έδωσε. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα. Το θέμα είναι, Τάκη, θα μπορέσει να κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας. Θα μπορέσει. Πρώτα απ' όλα. Πριν πάμε εκεί, θα μπορέσει να περάσει τα μέτρα που φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, θα έρθουν και άμεσα στη Βουλή, ναι. Χωρίς να απολέσει τη δεδηλωμένη με κανονικά. Με πας σε δύο βήματα μπροστά. Και καλά κάνεις, γιατί εδώ όμως θα μεσολαβεί μάλλον η εξέλιξη που έχουμε τώρα με το Eurogroup, που αυτοί έχουν σταματήσει για να δειπνίσουν. Ωραία, σωστό. Ζητάνε και άλλα. Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Ναι. Τι είδους συμφωνία, γιατί ακούω. Και εσύ τα είπες εδώ ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι βαριά συμφωνία. Άρα λοιπόν, λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ο κύριος Τσίπρας να μπορεί να μαζέψει την κοινοβουλευτική του ομάδα, που όμως υπό αυτούς τους όρους
που εχθές είδαμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Ο ίδιος έκανε το βήμα και είπε: «Οκ, βάζω το κόμμα μου, τα είπαμε και χτες, πάνω από, βάζω την χώρα πάνω από το κόμμα και προχωράω». Όμως κάποιοι σου λένε: «Κύριε, ένα λεπτό, εμείς βγήκαμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτό δεν θα εφαρμόσουμε». Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Εάν ο κύριος Τσίπρας δει ότι, και αυτό μαθαίνω τουλάχιστον και εγώ από τις πληροφορίες, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι δεν μπορεί να το κουμαντάρει αυτό, έχει επιλογές. Αυτές να δούμε λοιπόν. Ποιες είναι οι επιλογές που έχει. Επιλογή εκλογών υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Για κάλπες. Βέβαια. Η μία από τη Βουλή. Αφού θα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή όμως φαντάζομαι μία συμφωνία. Όχι μόνο θα έχει ψηφιστεί μία συμφωνία, αλλά θα έχουν ψηφιστεί και κανένα δύο νόμοι οι οποίοι θα πείσουν τους ξένους ότι να είμαστε συνεπείς και προχωράμε. Άρα, οκ, κάντε λίγο υπομονή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς, γιατί έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και το έχουν σενάριο των εκλογών προβλέπει και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, φαντάζομαι, που θα λειτουργεί. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα με υπηρεσιακές κυβερνήσεις, διότι δεν έχουν την εξουσιοδότηση για τα πάντα. Ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω αν θα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που κινούμαστε σήμερα και αν στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας μπορεί να υπάρξει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση ή όχι. Συζητείτε όμως αυτό το θέμα. Το όχι, έχω λέω ακούσει. Στο ενδεχόμενο εκλογών. Στο ενδεχόμενο εκλογών ενδεχομένως να υπάρξει μια μεταβατική κυβέρνηση υπό. Που θα οδηγήσει σωτηρία, τη χώρα. Σωτηρία, δεν ξέρω πώς θα την πούνε τώρα. Μην το πάρει κανείς συμμετρητή στο σωτηρία. Έτσι σε αυτές τις μέρες. Αλλά μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λειτουργήσει μέχρι τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ, για να μπουν σε κάποια σειρά κάποια πράγματα. Οπότε να πάμε σε μια εκλογική άλλο σενάριο. Και βεβαίως εδώ υπάρχει και το σενάριο το τι θα γίνει, και αυτό ήθελα να πω απόψε, με αυτούς όλους τους ανθρώπους που διαφωνούν. Θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές όλες οι πολιτικές δυνάμεις που είναι σε αντίθεση με αυτήν την επιλογή του Πρωθυπουργού και... Λες αν θα προκύψει κάποιος νέος πολιτικός φορέας? Δεν το έχω σαν πληροφορία. Απλώς είναι στην ανάλυση μου. Ναι, δηλαδή, αναρωτιέται κανείς τι θα κάνει τώρα ο Λαφαζάνης, ας πούμε. Δεν είναι από εκείνους που εύκολα κάνει τέτοιες κινήσεις. Ωστόσο όμως είναι κι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπω εγώ είναι, ανάλογα με το ποια θα είναι τελική συμφωνία, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα, γιατί ακούμε δεκάδες σενάρια από τους οικονομολόγους και αυτούς που ξέρουν αυτή την ιστορία. Από το αποτέλεσμα αυτό θα κρυφεί και η επόμενη κίνηση του Πρωθυπουργού. Εάν δηλαδή ο ίδιος μπορεί να τα αντέξει τις πλάτες και να πάει μέχρι τον Οκτώβριο και να κάνει τότε τις εκλογές, αν θα τις κάνει, ή εάν θα πρέπει να αναγκαστεί να υπάρξει, να διοριστεί μια κυβέρνηση οικουμενική, η οποία θα προχωρήσει προς αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Μόνο αυτό το 251 που προέκυψε χθες, ναι, αυτό το καταδεικνύει. Το πολιτικό σκηνικό σαφώς είναι κινούμενη άμμος αυτή τη στιγμή και δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όλα τα κόμματα όπως ξέρεις. Πριν από λίγες μέρες η Νέα Δημοκρατία άλλαξε ηγεσία. Είναι τα μικρότερα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ επίσης άλλαξε ηγεσία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει, μας έχουν βρει και όλα αυτά με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν είναι στα καλύτερά του στη χώρα μας. Και δεν εννοώ την κυβέρνηση μόνο, εννοώ συνολικά. Όλα αυτά αλυσίδα πάνε. Τα κόμματα, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάκη. Να δούμε λοιπόν πολύ σύνθετη κατάσταση. Τους χειρισμούς τώρα που θα ακολουθήσει, κυρίες και κύριοι, στην περίπτωση της ζωής Κωνσταντοπούλου εξετάζει ο Πρωθυπουργός μετά την άρνηση της να παρέχει εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση για τις διαπραγματεύσεις αλλά και τη συνολική της διαφοροποίηση, δηλώνοντας παρούσα. Μάλιστα, όπως μας πληροφορούν οι συνεργάτες μας, η αποδοκιμασία από την πλευρά του Πρωθυπουργού είναι πλέον ανοιχτή. Και είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε και πριν, με τον Τάκη Χατζή, που εν ενεργεία πρόεδρος της Βουλής διαφωνεί με κορυφαία επιλογή του κόμματός του. Δηλώνοντας παρόν. Πολιτικό μανιφέστο θύμιζε κατά πολλούς η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, η οποία άδειασε ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, δηλώνοντας παρόν στην πιο κρίσιμη ψηφοφορία για την παροχή εξουσιοδότησης για τη μάχη των μαχών στις Βρυξέλλες, αφήνοντας μάλιστα εχμές ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκβιάζεται. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν θα μπορούσα ποτέ να το ψηφίσω και να το νομιμοποιήσω. Το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και θα ίσχυε για τον Πρωθυπουργό που σήμερα εκβιάζεται με όπλο την επιβίωση αυτού του λαού. Και έσπευσε να βάλει και πολιτικό μανδύα στο σκεπτικό της για το μέλλον και την προσωπική της ατζέντα. Τη θεσμική μου ευθύνη απέναντι στην ιστορία την αναλαμβάνω δηλώνοντας παρούσα στη σημερινή συζήτηση και ψηφοφορία.
Θεωρώ ότι έτσι είμαι πιο χρήσιμη στο λαό, στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, στις επόμενες γενιές και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, εγγράφοντας τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες καλείται το Κοινοβούλιο κύριε, να λάβει αποφάσεις. Κυρίες, κύριοι και κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ ησυχία να ολοκληρώσει η κυρία Πρόεδρος. Και αποκρούοντας τον εκβιασμό. Σε πεδίο μάχης παρολίγο να μετατραπεί η αίθουσα της Ολομέλειας όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώνοντας την ομιλία της και κόντρα στον κανονισμό της Βουλής, ακούστηκαν χειροκροτήματα και οι αχές επιδοκιμασίας από δικά της πρόσωπα που βρίσκονταν στα θεωρία, προκαλώντας θύελα αντιδράσεων από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης που διαμαρτυρήθηκαν έντονα για να δεχτούν ύβρις από τα θεωρία. Καμία αντίσταση στην ιστορία δεν ήταν εύκολη. Όμως διεκδικήσαμε την ψήφο και την εμπιστοσύνη του λαού για τα δύσκολα. Και οφείλουμε στα δύσκολα να ανταποκριθούμε και να μην φοβηθούμε. Σας ευχαριστώ. Απ' έξω. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέλου που έκανε λόγο για παραλήρημα της ζωής Κωνσταντοπούλου. Είχε την ψευδέστηση ότι συνομιλεί με την ιστορία. Δεν έχει επαφή με την παρακαλώ, θεσμική πραγματικότητα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Οφείλατε να ολοκληρώσει ο κύριος. Ακούσατε αυτό το παραλήρημα εναντίον της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού να κύριε, την ανακαλέσετε στην τάξη. Σκληρή ήταν η απάντηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν απόν καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας της, δείχνοντας ολοφάνερα τη δυσφορία του για τη στάση της πριν και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές η συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς βαραίνει, αναμετρώμαστε με τον πόη μας και με τον πόη της ιστορίας. Είναι όμως ταυτόχρονα προφανές ότι η εξουσιοδότηση στον Υπουργό των Οικονομικών σε αυτή την κρίσιμη στιγμή αποτελεί μια επιλογή υψηλής ευθύνης σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αποτελεί την ελάχιστη εμπιστοσύνη απέναντι στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, στο σύνολο της Κυβέρνησης που 5 μήνες τώρα δίνει μια μάχη με αυταπάρνηση. Στην ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, η πρόεδρος της Βουλής απάντησε εμένοντας το παρόν. Α Αθηνών, Κωνσταντοπούλου Ζωή. Ζήτημα διαγραφής της κυρίας Κωνσταντοπούλου θέτουν πλέον ανοιχτά βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι. Οφείλω να πω ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα, καθότι χθες δεν συζητήθηκαν μέτρα. Αυτό που ζητήθηκε μέσα από το ένα άρθρο νομοσχέδιο ήταν να δοθεί εξουσιοδότηση στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών. Για την Πρόεδρο της Βουλής, η οποία τιμήθηκε για αυτό το αξίωμα με τόσο μεγάλη πλειοψηφία και βλέπουμε ότι δεν στηρίζει την προσπάθεια αυτή του Πρωθυπουργού. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από νωρίς είχε επιχειρήσει να τορπιλήσει τη διαδικασία όταν σε μια ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αποφάσισε να συγκαλέσει αργά το βράδυ τη διάσκεψη των Προέδρων για να προτείνει η συζήτηση να ξεκινήσει ακόμη και στις 6 το πρωί. Πρόταση που απορρίφθηκε. Γιάννη Πιταρά, καλησπέρα. Γρίφος Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν τώρα για το Μέγαρο Μαξίμου. Φαντάζομαι δεν θα εξεπλάγει ο Πρωθυπουργός με τη στάση της Προέδρου της Βουλής, η οποία έχει μια διακριτή διαφοροποίηση εδώ και πάρα πολύ καιρό σε αρκετά θέματα. Εντάξει, δεν ξέρω αν εξεπλάγει ή όχι, αλλά σίγουρα θα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται προδομένος. Έτσι, την έχει στηρίξει, της έδωσε την ευχαίρεια να γίνει Πρόεδρος Βουλής σε νεότατη ηλικία. Το τρίτο, και... κοιτάξει, πολιτιακό ακριβώς. Αξίωμα. Πολύ μεγάλη. Και την άκουσε χθες από το βήμα της Βουλής να τον αμφισβητεί ευθέως. Το έχει κάνει και κατά το παρελθόν, έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τώρα την Επιτροπή για το Χρέος και όλο αυτό τον παραλογισμό να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στο εξωτερικό να διαπραγματευτεί
τη βιωσιμότητα του χρέους κτλ. Και ταυτοχρόνως η Βουλή με μια άλλη επιτροπή να αμφισβητεί καν την ύπαρξη αυτού του επονίδιστου, όπως λέει, χρέους. Ακούσαμε χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου σε μια ομιλία η οποία είχε μια κλιμάκωση. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε αυτό το πράγμα, η κορύφωσή του να είναι ενδεχομένως ένα ηχηρό όχι, που θα ήταν ίσως και η πιο τίμια στάση, ή ακόμα και η παρέτηση. Mm-hmm. Ακούσαμε από τα έδρανα τα βουλευτικά να τις το ζητάνε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να... Και θα ήταν κάτι που θα εξηλαίωνε, φαντάζομαι, ναι, και το Μέγαρο Μαξίμου. Το παρόν όμως σημαίνει παρόν και για το μέλλον. Προφανώς και δεν ήθελε να φύγει, θέλει να παίξει ένα ρόλο μέσα στο κόμμα. Ξέρει πολύ καλά ότι... Μέσα στο κόμμα ή έξω από το κόμμα? Εγώ υποψιάζομαι μέσα στο κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει όλο αυτό το διάστημα αυτό το αντιμνημονιακό μέτωπο. Ανδρώθηκε μέσα από αυτό το μέτωπο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρξει κάποιος, όταν ξέρουμε ότι για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια θα έχουμε πάλι μνημόνιο, δεν θα θέλει να είναι ο εκφραστής αυτού του χώρου. Και το παρόν της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήρθε να κουμπώσει και μετά άλλα παρόν των βουλευτών και των υπουργών της αριστερής πλατφόρμας. Θέλω να πω, υπάρχει μια μαγιά στελεχών που ενδεχομένως με τον ένα τον άλλο τρόπο μπορούν και να έρθουν κοντά. Ακούσαμε μια ομιλία πολιτικό μανιφέστο με αντιγερμανικές και αντιευρωπαϊκές κορώνες. Ναι, και αυτό το σχολίασαν πολλοί, όχι ότι ήταν η πρώτη φορά που έχει εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά σχολιάστηκε πολύ η στιγμή. Δηλαδή τη στιγμή που πάμε στην απόλυτη ανάγκη, στην απόλυτη ανάγκη και ναι, στην απόλυτη κόψη του ξηραφιού στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτούμε, και τη στιγμή, ναι, που ζητά την εξουσιοδότηση ως κυβέρνηση, ως Υπουργός Οικονομικών, ως Πρωθυπουργός, να πας να φέρεις μια συμφωνία στο πλαίσιο του ευρώ. Αυτή τη στιγμή επιλέγει η κυρία Κωνσταντοπούλου να εκτοξεύσει αυτά τα πολύ φαρμακερά βέλη. Κάποιοι είπαν ότι υπονόμευε την ελληνική προσπάθεια. Ναι, και δεν το είπανε αδίκως. Το γεγονός ότι αποφάσισε να μην προεδρεύσει δεν ήταν μια κίνηση έτσι μόνο εντυπωσιασμού, ήταν και κίνηση πολιτικής ουσίας. Όπως επίσης και ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κάθισε να την ακούσει. Όπως επίσης και ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου φρόντισε να έχει και κοινό. Δηλαδή, στα θεωρία της Βουλής υπήρχαν φίλοι της κυρίας Κωνσταντοπούλου με προσκλήσεις από την πρόεδρο της Βουλής, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι ήρθαν να την ακούσουν, ήρθαν να την επιφημίσουν και να την χειροκροτήσουν. Κάτι που δεν επιτρέπεται κιόλας. Στο τέλος. Προφανώς και δεν επιτρέπεται. Έχει γίνει και κατά το παρελθόν. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, γιατί τις έχουν καταλογίσει και άλλα κατά το παρελθόν. Θυμάσαι πολύ καλά ότι τις έχουν καταλογίσει μια περίεργη σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Ότι τέλος πάντων έβαζε και πλάτη σε μερικά θέματα. Θυμάσαι όταν ήταν η συζήτηση με, με την άρση ασυλίας του Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε να διακοπεί η συζήτηση όταν δεν είχε δώσει ο εισαγγελέας των φυλακών άδεια στους προφυλακισμένους Χρυσαυγίτες να δώσουν το παρόν και ούτω καθεξής. Νομίζω θα μας απασχολήσει. Όπως επίσης, εάν πάμε στο σενάριο που συζητούσατε νωρίτερα περί οικουμενικής κυβέρνησης, είμαι βέβαιος ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο μοντέλο, ο πρώτος όρος που θα βάλουν θα είναι η αλλαγή του προσώπου του Προέδρου της Βουλής. Ναι. Αυτό πιθανόν να διευκολύνει βεβαίως σε ένα τέτοιο σενάριο και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εκφράζει, ξαναλέω, ανοιχτά τη δυσφορία του για τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στο μεταξύ, άναυδοι έμειναν όσοι σήμερα παρακολούθησαν το μεσημέρι το κανάλι της Βουλής. Ξαφνικά είδαν ένα ντοκιμαντέρ για την Δραχμή. Τώρα, σατανική σύμπτωση, κάτι άλλο. Πάντως σίγουρα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που το κανάλι της Βουλής με τις επιλογές του προκαλεί πολλές συζητήσεις. Το ευτύχημα είναι ότι οι Υπουργοί Οικονομικών στο Eurogroup, που μετέχουν στο Eurogroup εκεί στις Βρυξέλλες, δεν είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν το κανάλι της Βουλής, γιατί ήταν η στιγμή που προσέρχονταν στη συνεδρίαση. Φαντάσου λοιπόν το σκηνικό, οι Υπουργοί να συνέρχονται σε ένα τραπέζι για να αποφασίσουν γύρω από την ελληνική πρόταση και να μαθαίνουν ότι το κανάλι της Βουλής δείχνει ένα ντοκιμαντέρ για, όχι για το ευρώ, αλλά για τη Δραχμή. Ναι, αυτό που θα δούμε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Με την άφιξη του Καποδίστρια στην επαναστατημένη Ελλάδα στα 1827, ένα από τα πρώτα μέτρα του κυβερνήτη για τη δημιουργία οργανωμένου κράτους ήταν η δημιουργία εθνικού νομίσματος και κυκλοφόρησαν την 1η δεκάτου 1828 νομίσματα του 1, 2, 5, 10 και 20 λεπτών από χαλκό και του 1 φοίνικα από άργυρο
Στα 1932 η Τράπεζα της Ελλάδος θα κυκλοφορήσει το πρώτο πραγματικά δικό της χαρτονόμισμα και θα συνεχίσει να τυπώνει νέες σειρές μέχρι τις αρχές του 1941. Έως το 2002 η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει και κυκλοφορεί τα τελευταία ελληνικά χαρτονομίσματα. Αυτό λοιπόν το ντοκιμαντέρ, 12 και 4 σήμερα στο κανάλι της Βουλής. Λοιπόν, αλγινή εντύπωση παράλληλα έχει προκαλέσει η απουσία χθες από την κρισιμότατη ψηφοφορία στη Βουλή του Γιάννη Βαρουφάκη. Ο μέχρι πρότινος Υπουργός Οικονομικών επέλεξε να στρέψει την πλάτη στην κορυφαία διαδικασία, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που χθες ζητούσε εξουσιοδότηση για να δώσει η κυβέρνηση την καθοριστική μάχη στις Βρυξέλλες, επιλέγοντας να αποδράσει στην Αίγινα με την οικογένειά του. Βαρουφάκης Ιωάννης. Και μόνο στο άκουσμα του ονόματος του πρώην Υπουργού Οικονομικών ξέσπασε μια αλληλουχία ειρωνικών σχολείων από όλες τις πτέρυγες της Ολομέλειας. Παρακαλώ πολύ. Όμως για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, στον οποίο καταλογίζεται από πολλούς η ευθύνη που η οικονομία έχει φτάσει στο σημερινό αδιέξοδό της, λίγες ώρες με την οικογένειά του στην Αίγινα βάρυναν πολύ περισσότερο. Έξω από το εξοχικό του στο νησί του Αργοσαρονικού, ο κύριος Βαρουφάκης δηλώνει ότι στηρίζει πλήρως τον Πρωθυπουργό και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο στην προσπάθειά τους και βάλει κατά των πληρωμένων της παραπληροφόρησης. Τι να πείτε σε αυτά τα σχόλια που ακούστηκαν ότι θα έπρεπε να είστε σε αυτή την κρίσιμη. Δεν σχολιάζω. Δεν σκεφτήκατε ότι θα δημιουργηθεί κάτι. Ένας παιδί. Ναι. Δεν σκεφτήκατε ότι θα δημιουργηθεί κάτι άσχημο για εσάς, ότι ο κόσμος θα το συζητήσει άσχημα. Ό,τι και να κάνω, 5 μήνες τώρα, μάλιστα, η κακεντρέχεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Μάλιστα. Και δεν πρόκειται να άγομαι και να φέρομαι από το φόβο της κακεντρέχειας κάποιων πληρωμένων της παραπληροφόρησης. Επειδή έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά τις γελιότητες, και μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, ενός άλλου αλαζόνα, ενός άλλου αμετροεπούς, ο οποίος σήμερα θεωρεί ότι μπορεί να είναι στην Αίγινα, όταν πληρώνουμε με υπολόγιστο κόστος ο ελληνικός λαός όλη τη διαδικασία που εκείνος επέλεξε να ακολουθήσει, που πίστευε ότι εξυπηρετεί τη δική του αλαζονία. Τα social media όμως από την πρώτη στιγμή επικράτησε πανδαιμόνιο, με ειρωνικά σχόλια και ανεκδοτολογικού τύπου αναρτήσεις στο Twitter, με λογοπαίγνια που στο επίκεντρο είχαν το νησί της Αίγινας. Από τα πιο δημοφιλή ήταν ο εικονικός διάλογος «Ήσουν πάντα Υπουργός Οικονομικών». Έγινα αργότερα. Ο Βαρουφάκης σήμερα θα ανακηρύξει την Αίγινα δουκάτο της Δραχμής, γράφει ένας χρήστης. Άλλος ανεβάζει φωτογραφία του με τη μηχανή στο Μέγαρο Μαξίμου, γράφοντας «Ρόδα τσάντα και κοπάνα», ενώ ένας άλλος αξιοποιεί με ευστοχία τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Η Φίνος Φίλμς παρουσιάζει «Διακοπές στην Αίγινα», μια ταινία για τον Γιάννη Βαρουφάκη και το Τρίτο Μνημόνιο. Να απέχει από τη σημερινή διαδικασία. Δεν παρακολουθώ τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν είστε follower. Έχετε κάνει unfollow. Δεν έχω ίντερνετ και τέτοια. Είμαι ντεμοντέ. Από τα social media δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές μονταρισμένες φωτογραφίες, όπως αυτή με τη συνομιλία του με τον Πρωθυπουργό και το διάλογο «Ήσουν πάντα δηλός, τώρα Αίγινα». Ενώ σε άλλη φωτογραφία ο κύριος Βαρουφάκης καλεί τον Πρωθυπουργό στο εξοχικό του στην Αίγινα. Όμως το ταξίδι του κύριου Βαρουφάκη στον Αργοσαρονικό προκάλεσε και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, το οποίο όμως κατέληξε σε συλλήψεις και μηνύσεις. Δημοσιογράφος του πρώτου θέματος, που περίμενε τον κύριο Βαρουφάκη να βγει από το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Αίγινας, καταγγέλει ότι μόλις επιχείρησε να τον πλησιάσει για μία δήλωσή του, δέχτηκε σωματική επίθεση από τον αστυνομικό της προσωπικής του φρουράς. Ένας τρίτος άνδρας της προσωπικής του ασφάλειας με έπιασε από το λαιμό, με μεγάλη δύναμη μέσηρε μέσα στο πλοίο, με κόλλησε κυριολεκτικά πάνω στην μπουκαπόρτα, με αποτέλεσμα να γλιστρήσω και να χτυπήσω το κεφάλι μου. Δεν ήταν κινήσεις οι οποίες παραπέμπουν σε ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά σε μπράβικες μεθόδους. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ήταν η παρέμβαση ενός λιμενοφύλακα που τον γλίτωσε από τα χέρια του αστυνομικού, ενώ αφήνει σοβαρά υπονοούμενα για τη στάση της κυρίας Δανάη Στράτου για το γεγονός ότι τραβούσε βίντεο την ώρα που δεχόταν την επίθεση του αστυνομικού. Μάλιστα, αυτό μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και αρχικά νόμιζα ότι θα θέλει να με στοχοποιήσει, δημοσιεύοντας αναρτώντας την εικόνα μου σε κάποιο site. Όμως στην πορεία κατάλαβα ότι πιθανόν όλο αυτό να ήταν προσχεδιασμένο. Προσχεδιασμένο για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, μπορεί να έχει βίτσιο να το κρατήσει στο κινητό του τηλέφωνο. Για το επεισόδιο που είναι με το δημοσιογράφο με στο πλοίο, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες για καλούς δημοσιογράφους σαν και εσάς θα έπρεπε να είναι πολύ προβληματικές. Πάντως, αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Οικονομικών για τη διαπραγμάτευση, αφήνοντας σαφείς αιχμές πολύ νωρίτερα την έναρξη του Eurogroup για τον Wolfgang Schäuble.
όταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Δραχασάκης βρίσκονται στις Βρυξέλλες με στόχο την επίτευξη της καλύτερης πιθανούς συμφωνίας για τη χώρα. Είμαστε όλοι πίσω και στηρίζουμε. Πιστεύετε. Αυτή είναι η δήλωσή μου και τελειώνουμε. Θα κλείσει συμφωνία. Ωραία. Τι πιστεύετε? Να ρωτήσετε τον κύριο Σάιμπλε. Και πάτησε εγκάζι και έφυγε ο κύριος Βαρουφάκης. Καλησπέρα, Στράτο. Καλησπέρα. Πάμε, έγινα. Έγινε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Νίκο Υποφάντη. Νίκο, ξαφνικά πλημμύρισε το νησί από δημοσιογράφους, έτσι. Ξαφνικά πολλοί δημοσιογράφοι εδώ στο νησί, αλλά δυστυχώς τον κύριο Βαρουφάκη δεν το πετύχαμε. Γιατί αυτό το οποίο μας είπαν οι περίοικοι και οι γείτονες της βίλας του κύριου Βαρουφάκη, ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα το απόγευμα αποχώρησε. Έφυγε από το νησί με fly dolphins από ό,τι μας είπαν και δεν ξέρουν αν θα επιστρέψει. Δηλαδή έφυγε μόνο για χτες, για μία ημέρα. Θυμάστε το λόγο που είπε, έτσι. Είπε ότι θέλει να περάσει κάποιες λίγες οικογενειακές στιγμές με την κόρη του, η οποία ήρθε από την Αυστραλία, από το εξωτερικό. Αλλά φαίνεται ότι αυτές οι οικογενειακές στιγμές μου έληξαν πάρα πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς. Πιθανότατα οι περισσότεροι κάζουν ότι ο κύριος Βαρουφάκης ήθελε να αποφύγει το θέμα της ψηφοφορίας. Εδώ βρισκόμαστε στην Έγινα. Θα τον περιμένουμε και αύριο και θα δούμε. Μπορεί να έρθει. Μπορεί να το ρωτήσουμε και εμείς εδώ στο λιμάνι, αν έρθει με το καλό, γιατί έφυγε για μία ημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Υποφάντη. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, υπάρχει η αστεία διάσταση, η χιουμοριστική. Αλλά θα έλεγα να σταθούμε στην σοβαρή. Ο κύριος Βαρουφάκης μέχρι πριν από μία εβδομάδα ήταν υπουργός οικονομικών σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη του Έλληνα Πρωθυπουργού για να φτάσει τα πράγματα στο σημείο που τα έφτασε και να πάρει το καπελάκι του και να φύγει την πιο κρίσιμη στιγμή. Ναι, και γι' αυτό εγώ θα πω ότι πρόκειται για έναν πραγματικό δραπέτη της πολιτικής, ο κύριος Βαρουφάκης, από έναν τουρίστα της Λίμνης Κόμο, έχει γίνει ένας δραπέτης της Έγινας. Και είναι πραγματικά θλιβερό ότι ο κύριος Βαρουφάκης για να πουλήσει βιβλία έφτασε στο σημείο να πουλήσει την εμπιστοσύνη του κυρίου Τσίπρα. Διότι... Γιατί για να πουλήσει βιβλία πρέπει τώρα. Προφανές, διότι ο κύριος Βαρουφάκης την ημέρα που φεύγει ο εκδοτικός του οίκος ανακοινώνει ότι βγάζει καινούριο βιβλίο. Καλοπούλητο να είναι, είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα εντελώς απολυτικ άτομο, το οποίο κάνει business μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης. Τα τοξικά μέσα ενημέρωσης. Τα τοξικά μέσα ενημέρωσης για τον κύριο Βαρουφάκη και την τοξική άβρα που κουβαλάει. Δηλαδή ο κύριος Βαρουφάκης, ενώ πριν από 10 μέρες ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό λέει προφανώς και τον εμπιστεύομαι, γιατί αν δεν τον εμπιστευόμουν δεν θα ήταν εκεί σήμερα. Πουλάει ευθέως τον Πρωθυπουργό. Δεν λέω τώρα για τις 131.000 ψήφους που πήρε στη Β'. Νομίζω ότι ούτε καν του περνάει από το μυαλό του. Είναι μια προσβλητική συμπεριφορά. Και ειδικά αυτό το έχω οικογενειακές υποχρεώσεις. Θέλω να δω το παιδί μου. Φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στη Βουλή ή όσοι αγωνιούν, εν πάση περιπτώσει, για τις εξελίξεις. Έχουν και παιδιά, έχουν και υποχρεώσεις κτλ. Ήταν άκομψο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ο Βαρουφάκης, αν έμενε, θα έφερνε ίσως σε ακόμη μεγαλύτερη, σε ακόμη περισσότερο, σε πιο δύσκολη ακόμη θέση τον Πρωθυπουργό. Και ως εκ τούτου προτίμησε να απέχει για να μην το κάνει αυτό. Ναι, προτίμησε να απέχει. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και δεν ήταν ανάγκη να στήσει όλο αυτό το σόου για την Έγινα, ότι πάω να δω και... Ας ήταν κάπου στην Αθήνα, ήταν στη Βουλή, ήταν στο καφενείο της Βουλής. Νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης ως ένας γνήσιος εκφρασής του λαϊκισμού της μπουρζουαζίας, γιατί αυτό έκανε ο κύριος Βαρουφάκης όλους αυτούς τους μήνες, το ίδιο κάδρο με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ή την κυρία Ραχίλ Μακρύ την επόμενη να, μέρα. Να ταινίζει την επόμενη μέρα. Βεβαίως. Ο κύριος Βαρουφάκης τώρα, χθες το βράδυ, ενώ γινόταν η ιστορική αυτή ψηφοφορία, τουίταρε. Τουίταρε λοιπόν ένα άρθρο στο Guardian που έλεγε πως ο Wolfgang Schäuble είναι έτοιμος να κλωτσίσει την Ελλάδα έξω από το ευρώ και ότι έχει απολύτως προετοιμασμένο σχέδιο. Σήμερα λοιπόν κάνει ακόμη ένα tweet που λέει, με αφορμή το δημοσίευμα της Frankfurt Allgemeine Zeitung, που είδε νωρίτερα φως της δημοσίευτας και διαψεύστηκε, όπως είδαμε, και επικρίθηκε επιπλέον, δηλώνει δικαιωμένος. Το ερώτημα είναι, εάν ήξερε τόσο καλά όσο λέει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ότι υπάρχει ένα τέτοιο πραγματικό σχέδιο από την πλευρά του Wolfgang Schäuble, τι έκανε για να το αποτρέψει? Δεν έκανε απολύτως τίποτα, διότι Βαρουφάκης και Σόιμπλε είναι στην ίδια όχθη του ποταμού. Νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήθελε τη λύση. Ήθελε να σπρώξει τα πράγματα μέχρι εκεί που τα έσπρωξε για να τροφοδοτήσει, να δώσει τροφή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι τέλος πάντων δεν μπορούμε να ασχολούμαστε άλλο με την Ελλάδα.
έξω. Νομίζω ότι είναι στο ακριβώς το ίδια πλευρά του ποταμού. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν έχει καμία ήθελε διαφορά. Ήθελε γρέξη δηλαδή, ναι, ο κύριος Βαρουφάκης. Το πιστεύω απόλυτα. Ήθελε ρήξη. Ήδη βγήκε το παίγνιο. Το παίγνιο νομίζω ότι ήταν, έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα μέρος της στρατηγικής του κυρίου Βαρουφάκη. Απλώς το παίγνιο, και το ξέρω ότι ο Σόιμπλε είναι έτοιμος να μας πετάξει έξω, δεν ταιριάζει. Μα το παίγνιο ήταν ένα κομμάτι της στρατηγικής του κυρίου Βαρουφάκη, αυτής της δημιουργικής ασάφειας και όλων αυτών των ανοησιών που είχαμε ακούσει όλο το διάστημα για διπλά νομίσματα, για καταγραφή ανθρώπων μέσα στο Eurogroup. Νομίζω ότι δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με κάποιους ακραίους μέσα στο Eurogroup που θέλουν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Πάντως έφερε τον κύριο Τσίπρα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σίγουρα έφερε τον κύριο Τσίπρα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και επειδή αγαπά πάρα πολύ τα μέσα ο κύριος Βαρουφάκης, εύχομαι να γίνει πράξη αυτό που έχουν πει κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Βενιζέλος το έχει πει, η Νέα Δημοκρατία το έχει πει, ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα ψάξει και το τρίτο μνημόνιο. Και εύχομαι εκεί να υπάρχει μια πλειοψηφία, να έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον κύριο Βαρουφάκη να μας εξηγεί πώς έφτασε σε αυτή την καμένη γη σήμερα η Ελλάδα στο Eurogroup. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μένετε στο Sky. Επιστρέφουμε αμέσως μετά την κλήρωση του Λότου.